Γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα κολλητήρι μπαταρίας από την Parkside, το οποίο πωλείται σε γνωστό πολυκατάστημα. Περίπου γύρω στα 13 ευρώ έχει. Είναι με μπαταρία λιθίου, 1,5 αμπέρι μπαταρία που διαθέτει. Περίπου διάρκεια μπαταρίας 60 λεπτά, με βάση τον κατασκευαστή πάντα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Σήμερα το ανοίγω για πρώτη φορά. Η φόρτιση γίνεται μέσω USB, έχει Type-C φορτιστή από ό,τι βλέπω. Χρόνος προθέρμανσης από ό,τι λέει έχει 25, περίπου 25 με 35 δευτερόλεπτα. Στη συσκευασία περιέχει 10 γραμμάρια καλάι του 1 χιλιοστού και 10 γραμμάρια καλάι του 1,5 χιλιοστού. Η μπαταρία, όπως είπαμε, είναι 4 βόλτ στα 1,5 αμπέρ. Πάμε να δούμε λίγο τι περιέχει η συσκευασία. Εδώ βλέπουμε ένα σακουλάκι το οποίο έχει το καλάι του 1 χιλιοστού και το καλάι του 1,5 χιλιοστού, όπως είχαμε πει. Την μύτη από το κολλητήρι. Το κολλητήρι. Ένα USB με μπρίζα και μία βάση φόρτισης. Βλέπουμε ότι μπορούμε να το φορτίσουμε και μεμονωμένα από ό,τι κατάλαβα, για να το δούμε και λίγο πως είναι. Αρκετά ελαφρύ. Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες, όπως είχαμε πει, είναι 4 βόλτς, 1,5 αμπέρ, από την εταιρεία Parkside. Εδώ έχουμε δύο πλήκτρα, το ένα λογικά είναι το on και εδώ πέρα το πλήκτρο της ενεργοποίησης. Βλέπουμε και ένα λεντάκι φακό αρκετά δυνατό, χρήσιμο αρκετά. Πάμε να βάλουμε λίγο την μύτη, το οποίο είναι, στην ουσία έχει μια βάση σαν λαμπάκι από τα παλιά αυτά τα ντουί. Βιδώνει, τώρα δείξω αν υπάρχει ανταλλακτικό για το συγκεκριμένο μπροστά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να δούμε λίγο τη βάση. Εδώ έχουμε ένα κλασικό φορτιστή USB, το οποίο βγάζει σε Type-C, το οποίο μπορούμε είτε να το φορτίσουμε μεμονωμένα ή να το βάλουμε εδώ και να το έχουμε σαν βάση φόρτισης. Το βάζουμε και φορτίζει. Βλέπουμε ότι έχει και υποδοχή για την μύτη με αρκετά μεγάλο κενό, έτσι ώστε να είναι και ζεστό, να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, και από ό,τι βλέπω στο εσωτερικό είναι από υλικό το οποίο είναι πυρήμαχο, γιατί φαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει δηλαδή στο εσωτερικό υλικό το οποίο μάλλον είναι μεταλλικό. Να είναι μεταλλικό, για να μην έχουμε κανένα θέμα με τη θερμοκρασία, που θέλουμε να το ακουμπήσουμε ζεστό, το οποίο το βάζουμε και φορτίζει. Τώρα αυτό είναι ήδη προφορτισμένο από το εργοστάσιο, κλασικά. Να το δουλέψουμε λιγάκι για να δούμε πως είναι. Το βάζουμε στο on. Να το βάλουμε να δούμε λίγο. Όχι, ζεστάθηκε αρκετά, βλέπω, είναι γρήγορο. Να χρησιμοποιήσουμε λίγο και το καλάι το οποίο περιέχει τη συσκευασία να δούμε. Δεν ζεστάθηκε αρκετά. Α, τώρα βλέπουμε ότι έχει ζεσταθεί. Γρήγορο. Περίπου όσο λέει ο χρόνος, 20 με 30 δευτερόλεπτα, και είναι αρκετά ζεστό και κρατάει θερμοκρασία, παρόλο που το έχω αφήσει. Κρατάει. Εδώ το ενεργοποιούμε. Αρκετά γρήγορο. Πάμε να κάνουμε λίγο και μία κόλληση σε μία λεντοτενία για να δούμε κατά πόσο είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο. Εγώ, λέει, σαν ηλεκτρολόγος εκεί θα το χρησιμοποιήσω, στις λεντοτενίες. Και κάμια κόλληση αν χρειαστεί λίγο πιο περίεργη. Πάμε να κόλλησουμε μία λεντοτενία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λεντοτενία, καλωδιάκι. Κάνουμε λίγο την προεργασία να δούμε. Πώς θα τα καταφέρουμε. Και αν αξίζει τον κόπο, ε. Για εντάξει, μία ώρα αν λέει ότι κρατάει, αν το χρησιμοποιούμε
και με τη βάση, δηλαδή το φορτίζουμε κατά τη διάρκεια της εργασίας, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό, ελαφρύ πολύ. Αν και εγώ στη δουλειά χρησιμοποιώ της Veller ένα με προπάνιο, το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εδώ βλέπουμε ότι το λεντάκι που έχει κάνει καλή δουλειά, βοηθάει πάρα πολύ. Κάνει αρκετά καλή κόλληση, δηλαδή βλέπω ότι το καλάι το δουλεύει όμορφα. Δεν είναι, εγώ στην αρχή το φοβόμουν, γιατί λέγα τώρα μπαταρία τι δύναμη μπορεί να έχει το συγκεκριμένο, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει και την κόλληση σωστά, να μπορέσει να λιώσει το καλάι σωστά, γιατί δεν του είχα και πολύ εμπιστοσύνη. Ωραία. Το καλό είναι ότι έχει και τη βάση και μπορούμε και τα αφήνουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε θέμα αν θέλουμε να τα ακουμπήσουμε κάπου και δημιουργήσει θέμα. Για να κάνουμε και την κόλληση τώρα εδώ να δούμε. Καϊκά. Όποιος δεν προσέχει αυτά έχει. Η κόλληση έγινε ωραία, εύκολα και αρκετά καλή, δεν ξέρω αν φαίνεται, αν μπορείτε να το διακρίνετε. Για τα χρήματα του πιστεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω, γιατί 13 ευρώ έχει και να χαλάσει μπαταρία δηλαδή σε 1,5-2 χρόνια, πιστεύω ότι δεν θα με πειράξει καθόλου να το πετάξω να πάρω ένα άλλο. Ακόμα και η μύτη αν χαλάσει μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, το πετάω με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, αφού είμαι σίγουρος ότι θα έχει βγάλει τα λεφτά του και με το παραπάνω εκεί που θα το χρειαστεί, γιατί είναι εύκολο, ελαφρύ. Τώρα το μειονέκτημα που βρίσκω είναι ότι δεν έχει κάποια θήκη μεταφοράς, δηλαδή κάποιο, θα προτιμούσα να έχει και ένα μικρό, όχι βαλτσάκι θα έλεγα, μια μικρή πάνινη θηκούλα, έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα, να το έχει αποθηκευμένο κάπου μαζί με τα, με ένα φορτιστή, αλλά δεν το θεωρώ ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα και πιθανόν και για να ρίξουν και το κόστος κατασκευής και γενικά το κόστος της συσκευής, δεν το πρόσθεσαν στη συσκευασία. Το συμπέρασμα είναι ότι με 13 ευρώ που τα αγόρασα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του για μια αγορά ενός τέτοιου κολλητηριού. Τώρα για τη διάρκεια ζωής του θα δείξει, εγώ θα το χρησιμοποιήσω στη δουλειά σαν επαγγελματίας που είμαι, μαζί παράλληλα με το Veller που έχω, και θα δούμε πόσο θα αντέξει. Όσο και να αντέξει, πιστεύω ότι δεν είναι και το κόστος τα 13 ευρώ, έτσι ώστε να στεναχωρηθώ αν χαλάσει. Επομένως, ειδικά για ένα ερασιτέχνη που θέλει να κάνει κάποιες κολλήσεις που και που, πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό εργαλείο και από κατασκευής φαίνεται αρκετά καλό, στιβαρό δηλαδή. Τώρα αν πέσει κάτω δεν ξέρω τι συμπεριφορά θα έχει. Έχει πάρα πολύ ωραίο μαλακό πλαστικό, έτσι ώστε να το κρατάς και να κολλάς από εδώ. Είναι εύκολο στο χειρισμό γιατί είναι ελαφρύ. Ελπίζω να σας βοήθησα με το συγκεκριμένο βίντεο για το συγκεκριμένο εργαλείο, αν το είδατε σε κάποια διαφήμιση, σε κάποιο διαφημιστικό φυλάδιο, και να σας λύθηκαν μερικές απορίες. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.